Ασύλληπτη τραγωδία. Μόλις 17 και 18 ετών. Όλοι τους κολλητοί από το δημοτικό. Μια παρέα εκεί στον Εύωσμο. Στην ίδια γειτονιά. Μαθητές της πρώτης τάξης του επαγγελματικού λυκείου. Το όνειρο της αδάμας της νιώτης χάθηκε μέσα στη βία της στιγμής. Ξαφνικά τα ξημερώματα, στην άσφαλτο. Με τρεμάμενο βήμα, γονείς και φίλοι συνοδεύουν το 22χρονο παλικάρι τους, τον Αντώνη, που έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς στο τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Έσβησε η λάμψη των ματιών της Μαρίας που είχαν το χρώμα του ουρανού. Η 18χρονη έφυγε για την γειτονιά των Αγγέλων πριν προλάβει να ανοίξει τα φτερά της στην ενήλικη ζωή της. Αλλάζει η ζωή, κλείνει ένα σπίτι. Μιλάμε για την απόλυτη απόγνωση. Μιλάμε για γενοκτονία, θέλω να σας πω. Γιατί αυτοί που χάνουν τις ζωές τους στους δρόμους, σε ένα τεράστιο ποσοστό, είναι μικρότεροι των 30 ετών. Που σημαίνει ότι χάνουν τη ζωή τους, ίσα κατέβονται πριν γεννήσουν. Αυτό που σημαίνει στον δρόμο είναι πραγματικά με βάση τους αριθμούς και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Κανονικά τα αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να είναι βιομηχανίες αυτοκίνητα, αλλά είναι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων. Το πιο αποτελεσματικό όπλο τα τελευταία 50 χρόνια, παγκόσμια και πανελλαδικά, είναι το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Είναι ένα πραγματικά μέσο το οποίο από κοινωνικό μέσο μεταφοράς έχει μετατροπεί σε καλάσνικοφ. Αυτό που σημαίνει στον δρόμο είναι η αποκωδικοποίηση και η οπτικοποίηση και η απόδειξη του πολιτισμού και της κουλτούρας ενός ολόκληρου λαού. Ο καθένας, κάθε πρωί που θέλει να φύγει από το σπίτι του, να βγαίνει από το σπίτι και πάει να κλείσει την πόρτα του σπιτιού του για να μπει στο αυτοκίνητό του, για να ανέβει στη μηχανή του, να κοντοσταθεί και να σκεφτεί πόσες αγκάλιες τον περιμένουν το απόγευμα.